Από τη θέση αυτή θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους μας συμπαραστάθηκαν για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Δήμο Γραβενών για την παραχώρηση αυτής της αίθουσας. Μια σχετική απαγγελία θα μας εισαγάγει στο μακεδονικό κλίμα, καθώς επίσης και ένα τραγούδι, νομίζω, κυρία, έτσι. Δεκάχρονα, δεκαεξάχρονα, του μεγαλέξανδρου τα εγγόνια τώρα, με θάρρο στέκουν μπρος σου, το άλογο σου καβαλάνε, πλάι σου τη χώρα μας φυλάνε. Είμαστε εμείς, των Μακεδόνων τα βλαστάρια, είμαστε εμείς, τα νέα παλικάρια. Διαφύτε Σλάβοι Βούλγαροι αν μπορείτε, στα γρανιτένια στήθια μας θα τσακιστείτε. Στο ένα μας χέρι σάρι θα κρατούμε και στο άλλο λάβα, φως ελληνικό. Φωτιά, με ηρωό αίμα και μαρτύρο ξαναμένει. Σαν ποιος εχθρός να τη σβήσει θέλει, ας διαβεί, ας τροπελέκει η ελληνική ψυχή μας στον ασεβή. Γεννήθηκα στη γη των Μακεδόνων, πανάρχια γη, ελληνική, στεφανωμένη, με του Αλέξανδρου τη δόξα, του Βυζαντίου τη τιμή. Παπάδες, καρατάσιδες, ναουσές, του 21 κλαίει, του βάτου μυστικά, άγρα, μελά, κλεισμένα στην καρδιά μου. Ρούπελ των νέων αγώνων μας δαφλοκλονάρει. Μακεδονία μου, απ' άκρης άκρη σου, με τα χρυσά σου κάλλη, του Άθο τη χιλιόχρονη αγγελοπολιτεία με την κυρία Παρθένα. Σαν ποιο που το έχω κάφημα τρανότερο από σένα. Δικό σου είμαι βλαστάρι, δικό σου είμαι φρουρός. Αρματωμένος του Άη Δημήτρη μου την πίστη και μεθυσμένος του 21 το κρασί, με το όραμα του Μεγαλέξανδρου στα στήθη, ορθώνω το κορμί. Κρατώ το φλάβουρο υψωμένο. Ακούστε το όσοι και όποιοι εσείς, της γης μου οι εχθροί. Εδώ είμαι εγώ, δεκάχρονος, δεκαεξάχρονος, Έλληνας νέος Μακεδόν. Και η χώρα αυτή δικιά μου. Ο Παύλος Μελάς, τα αστέρια να τρέει στην πέρα λαμπρό και αγέρο χαλάμι στο Θερμαϊκό. Αλέξανδρε ξύπνα και έλα να δεις, το όνομα παίρνουν της άδειας σου γης. Αιώνες, αγώνες, φωτιάς και τιμής, τη Μακεδονία δεν θα κλέψει κανείς. Η Μακεδονία είναι Σκοπιά μοναστήριο Χρήδα Κυρκής, τη Μακεδονία δεν θα κλέψει κανείς. Αλέξανδρε ξύπνα και έλα να δεις, το όνομα παίρνουν της Άγιας σου γης. Αιώνες, αγώνες, φωτιάς και τιμής, τη Μακεδονία δεν θα κλέψει κανείς. Πατέρα Χριστό, αγαπητοί συμπατριώτες, συμπατριώτισες, αγαπητά παιδιά. Τους βάζουν να γράψουν μία άσκηση για το σπίτι, όπου αυτή η άσκηση θα πρέπει να είναι μια ιστορία όπου θα περιλαμβάνεται ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Καραγκιόζης και η Κοκκινοσκουφίτσα. Για όσους δεν το ακούσανε, σε αθώα Ελληνόπουλα, πριν προκύψει η αισχρή πράξη της 17ης Ιουνίου, βάζανε στα σχολικά βιβλία που τα πληρώνουμε όλοι μας, τα οποία γράφουν πάνω ελληνική δημοκρατία, πάνω στην οποία ελληνική δημοκρατία έχουν υποδομηθεί πολλές αρχές και αξίες. Έχουμε δώσει πολύ αίμα για να είναι και ελληνική και δημοκρατία. Και προσωπικός η δική μου οικογένεια, για να μιλώ και προσωπικός. Και δεν μπορεί κανείς, είτε λέγεται αλφαβήτα, είτε λέγεται ροζ, μαύρο, κόκκινο, μπλε, να υβρίσει με τέτοιον τρόπο τον Μέγα Αλέξανδρο.
Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είναι ούτε για τον Καραγκιόζη ούτε για την Κοκκινοσκουφίτσα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα, για να το πω και στα ποντιακά, από τα ζαρωτά. Από τα στραβά, για να πάμε στα ίσα. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή η συγκέντρωση είναι μια μαρτυρία και μια ομολογία ελληνικότητας και πίστης στη Μακεδονία και στον Ελληνισμό. Φτάσαμε στο έσχατο σημείο για να αναφερθούμε και να συγκλονιστούμε για τη Μακεδονία. Στο έσχατο. Έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε τη 17η Ιουνίου για να ενδιαφερθούμε για τη Μακεδονία. Έπρεπε να φτάσουμε στο έσχατο σημείο έτσι ώστε ιστορικές πόλεις όπως τα Γρεβενά να φτάσουν στο σημείο να μιλούν το 2018 για τη Μακεδονία. Σεις δεν είστε οι απόγονοι του Εμιλιανού Λαζαρίδη. Δεν είναι άλλοι. Απόγονοι του Εμιλιανού Λαζαρίδη δεν είναι ο Ζάεφ. Για να είμαστε ειλικρινείς, απόγονοι του Εμιλιανού Λαζαρίδη, του Κότα, του Κατεχάκη, της Στεφανίδου, των δασκάλων, των ιερέων, των μακεδονομάχων, 8.000, εκ των οποίων λένε ότι 6.000 ήταν μόνο κριτικοί. Αυτή είναι η παράδοσή μας. Η δεύτερη που πρέπει να κάνω παρατήρηση είναι η μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να κάνετε. Σας μιλώ αρκετή με ξέρετε προσωπικώς, αλλά και άλλοι που δεν με ξέρετε είναι καλό να μάθετε και να το έχετε πάντοτε οδηγό στη ζωή σας. Δεν έχω κανέναν πολιτικό δεσμό, γι' αυτό μπορώ να μιλώ χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Αυτό το λέει ο Σεφέρης το 1968 όταν στέλνει το περίφημο μήνυμα μέσω μιας κρυφής κασέτας προς το BBC, όταν το 1968 κάποιοι που μας αποκαλούν όπως μας αποκαλούν υποτίθεται ότι κάνανε αγώνα. Και επειδή ακουστήκανε όλο αυτό το διάστημα πολλά προπαγανδιστικά, θα ξεκινήσω έτσι για να πάμε στην ουσία, θα μιλήσω λίγο, θα είμαι στη διάθεσή σας, έκανα αρκετά χιλιόμετρα και κάνω κάθε μέρα και κάθε μήνα και κάθε εβδομάδα αρκετά, αλλά έχουμε το Θεό μαζί μας, να μην φοβόμαστε, αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε και από εδώ και από τα Γρεβενά. Θα σας πω λοιπόν ότι η δική μου συμβολή σε όλη αυτή την ιστορία έχει να κάνει με το εξής. Η δική μου οικογένεια, όπως και πολλών οικογενειών που βρίσκονται εδώ, έχουν θύματα και από τον δάσκαλο του Χίτλερ, που είναι ο Κεμάλ, που τέτοιες μέρες βάζανε φωτιά στη Σμύρνη, που έχουν το θράσος, για να μην πω την ύβρη, να εκτοξεύουν από τη δημόσια τηλεόραση που μας αφορά, γιατί την πληρώνουμε όλοι μας. Η δημόσια τηλεόραση δεν είναι φέουδο, ούτε μπλε, ούτε κόκκινο, ούτε ρόζ, ούτε μαύρο. Είναι ιδιοκτησία μας. Από δημόσια τηλεόραση είναι ύβρις να ονομάζεται συνωστισμός ή γενοκτονία. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πόλεμο και από την Τουρκία και από άλλες χώρες για αυτά τα ζητήματα. Όπως είναι ύβρις σε μια χώρα που έχει 1170 ολοκαυτώματα από τους Γερμανούς, τους Ιταλούς και τους Βουλγάρους, να ονομάζουν ένα απόγονο διασωθέντα φασίστα, ναζί, σκουπίδι, παρακρατικό, πληρωμένο πράκτορα και οτιδήποτε άλλο. Η δική μου οικογένεια ήταν παρούσα εδώ στη Μακεδονία. Εδώ και 100 χρόνια η δική μου οικογένεια δίνει αγώνες από τη Μακεδονία μέχρι τη Θράκη και από την Ήπειρο μέχρι το Ελαλαμέι, τη Μέση Ανατολή και όπου αλλού υπήρξε αγώνας αντίστασης. Η δική μου οικογένεια δεν έχει φωτογραφίες με τους κατακτητές ούτε με τους χουντικούς. Αρκετοί όμως τώρα που παριστάνουν τους δημοκράτες έχουν φωτογραφίες με τους κατακτητές και με τους χουντικούς και με οτιδήποτε άλλο. Αυτά για να ξεκαθαρίσουμε την ύβρη που εκτοξεύεται εναντίον ανθρώπων και εναντίον τεχνεώτων ανθρώπων. Η Εκκλησία μας λέει ότι είμαστε μια κοινωνία ζώντων και κοιμημένων.
δεν αφορά μόνο την Ήβρη εναντίον μου και εναντίον σας. Αφορά την Ήβρη και εναντίον των ψυχών της αείμνης της γιαγιάς μου που δολοφονήθηκε από τα ΕΣΕΣ και την Γκεστάπο και έμεινε ορφανός ο πατέρας μου. Αυτά εισαγωγικά. Πάμε στην ουσία περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Μας είπαν από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα και μας λένε ανερυθρίαστα, γιατί μιλάμε για οκνηρούς, αδιάφορους, απέδευτους, για να μην τους ονομάσω αμόρφωτους, πολιτικούς εντός και εκτός Βουλής. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά το βλέπετε. Το αναρωτιέστε κι εσείς οι ίδιοι, είτε είναι στο καφενείο, είτε στην εκκλησία, είτε συζητήσει στο σπίτι. Μα δεν υπάρχει ένας ηγέτης. Ένας που να εμπνεύσει το λαό. Δεν μιλώ να ξέρει καλά ξένες γλώσσες. Είδαμε και αυτούς που ξέρανε καλά ξένες γλώσσες. Μιλάμε για ανθρώπους που να το λέει και η ματιά τους και η ψυχή τους και το σώμα τους και η δράση τους και η αγωνιστικότητά τους και η πορεία τους. Όλους τους έχουν κρατημένους από κάπου. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγανε και υπέγραψαν μια συμφωνία η οποία ήρθε από το εξωτερικό αμετάφραστη. Όσοι έχετε αυτή τη συμφωνία στα ελληνικά που κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο, ξέρετε τι λέει το άρθρο 1 παράγραφος 4. Λέει για μακεδονική ηθαγένεια. Το αγγλικό κείμενο που είναι το επίσημο λέει μακεδονική εθνικότητα, εθνότητα. Ποιος έκανε τη μετάφραση αλήθεια? Γιατί εξ όσων γνωρίζω, είμαστε Έλληνες και έχουμε υπόψη τα βασικά της ελληνικής γλώσσας. Άλλο ηθαγένεια, άλλο εθνικότητα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Στη Βουλή, λίγες ώρες πριν να πάνε στις πρέστες και να φάνε, να γευματίσουν με τους ψευτομακεδόνες, είπανε ότι αυτό που υπέγραψαν αφορά την ηθαγένεια. Θα έρθουμε και εκεί. Πάμε σε ορισμένα ψέματα τα οποία ο Γκέμπελς μάλλον θα έπρεπε να πάρει μαθήματα από αυτούς. Πες κάτι θα μείνει, έλεγε ο Γκέμπελς. Τι είπανε λοιπόν? 140 χώρες αναγνώρισαν τα Σκόπια ως Μακεδονία. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο ψέμα. Είναι πρώτον 106, έχει σημασία 106, γιατί πάρα πολλοί μας λένε 140, 200 χώρες έχει ο ΙΕ, ορίστε. Το 75% αναγνώρισε με το όνομα Μακεδονία. Είναι πρώτον 106. Η 107 είναι το Κόσοβο, το οποίο Κόσοβο δεν έχει αναγνωριστεί, όπως ξέρετε, από όλα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ούτε από την Ελλάδα, ούτε από την Ισπανία, ούτε από τη Ρουμανία, ούτε από την Κύπρο, λόγω της ιστορίας με τη Σερβία. Αυτές οι χώρες αναγνώρισαν τα Σκόπια ως Μακεδονία με την αίρεση ότι θα βρεθεί και εφόσον βρεθεί συμφωνία με την Ελλάδα, μόνο και τότε αναγνωρίζουν με το προσωρινό όνομα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η χώρα αυτή έχει ως συνταγματικό όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είπατε τίποτα? Και βγήκε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών από τη δημόσια τηλεόραση και μας έδειξε με το δάχτυλο, όπως βγήκε και πρώην Υπουργός Εξωτερικών από άλλο κόμμα, επίσης μας έδειξε με το δάχτυλο, λες και εμείς ευθυνόμαστε για αυτήν την κατάσταση, λέγοντάς μας, μα 140 χώρες έχουν αναγνωρίσει αυτή τη χώρα, τι να κάνουμε? Για να είμαστε ειλικρινείς και θα το πω δεικτικά, ακόμα και ο Γαλαξίας ολόκληρος και οι εξωγήινοι, εφόσον υπάρχουν, να αναγνωρίσουν αυτή τη χώρα με το όνομα Μακεδονία, αν δεν την αναγνωρίσει η Ελλάδα, δεν έχει καμία ισχύ. Δεύτερη υποσημείωση. Οι διμερείς αναγνωρίσεις δεν έχουν καμία απολύτως ισχύ ενώπιον διεθνούς οργανισμού. Καμία. Ο Μπορίσοφ, ο πρόεδρος Βουλγαρίας, έχοντας υπογραφεί η αισχρή πράξη στην Πρέσπα τη 17η Ιουνίου, υποδέχτηκε τον Ζάεφ στη Βάρνα, στη συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων, με το προσωρινό όνομα. Ποιος? Η Βουλγαρία.
η οποία Βουλγαρία, άλλο ψέμα από την προπαγάνδα, την κρατική, την κυβερνητική, την κομματική και όλο αυτό το οποίο ονομάζουμε δίθεν πολιτικό σύστημα, είναι ομάδες συμφερόντων εγχώριων και ξένων. Αυτή η πραγματικότητα. Μη γελιέστε. Στην πολιτική επισήμιος έχετε σχέση. Θα διαβάσετε ότι τα κόμματα έχουν αρχές, μέση και τέλος. Έχουν αξίες, ιδανικά, στοχεύουν σε κάτι. Δεν είναι ομάδες συμφερόντων που προσπαθούν να απομυζήσουν ένα χρεοκοπημένο κράτος όπως είναι το δικό μας. Αφήστε τη χρεοκοπημένη κοινωνία. Πρωταγωνιστής της προπαγάνδας στη Βουλγαρία, ξέρετε ποιος είναι? Ο πρώην Πρωθυπουργός των Σκοπίων. Ο οποίος πρώην Πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο Γεωργιεύσκη, επί 15 χρόνια μας το παρουσίαζαν ότι είναι ο μετριοπαθής. Σας θυμίζει τίποτα για τον Ζάεφ? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να δώσει λύση και θα δώσει λύση. Ο Ζάεφ, και πρέπει να κάνουμε εδώ κάποιες παρενθέσεις, ο Ζάεφ έχει περισσότερο χρόνο ομιλία στη δημόσια τηλεόραση από όλους μας συνολικά τους Έλληνες. Εγώ έχω δει τον Ζάεφ στη δημόσια τηλεόραση κάθε μέρα και όποτε δεν προλαβαίνω να το δω μου λένε ότι σήμερα έπαιξε πάλι Ζάεφ. Ενώ η άποψη η δική μας, του ελληνικού λαού, πέρα από το γεγονός ότι είναι προκλητικά απούσα από όλα τα μέσα ενημέρωσης, έχετε δει τους τελευταίους 8-9 μήνες που τρέχει το ζήτημα της μυστικής διαπραγμάτευσης? Κάνουν διαπραγμάτευση λες και είναι κανένα τριτοκοσμικό υποσαχάριο λατινοαμερικάνικο κράτος. Λες και δεν έχουμε ελληνική αριστασιακή παράδοση, λες και δεν είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων οργανισμών και κάνουμε μυστική διπλωματία. Λες και είναι κυβερνήτες μιας χώρας της υποσαχάριας Αφρικής. Δείτε πώς υποδέχτηκαν τους δύο αξιωματικούς μας. Λες και βρισκόταν στη Λατινική Αμερική. Το βλέπετε αυτό, δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Επανέρχομαι. Ο Γεωργιεύσκη λοιπόν είναι ο προπαγανδιστής της Βουλγαρίας για τα ζητήματα που αφορούν τη Μακεδονία, γιατί πήρε βουλγάρικο διαβατήριο όπως και 200.000 άλλοι Σκοπιανοί. Το 10% των Σκοπίων πήρε βουλγάρικα διαβατήρια. Πάμε στο δεύτερο ζήτημα που αφορά την επίσης προπαγάνδα. Μας λένε ότι το πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία, συνεπώς τους έχουμε αναγνωρίσει. Επαναλαμβάνω, είναι πρώην, όπως και η δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως ονομαζόταν επί Ιουγκοσλαβίας, επίσης αφορά μια πρώην κατάσταση. Δεν υφίσταται πια τώρα αυτό. Και δεν υφίσταται ακριβώς για αυτόν τον λόγο ότι είναι πρώην. Έχει πάψει να υπάρχει. Ξέρετε στη συμφωνία που υπέγραψαν την Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά, την Καστοριά, τη Φλόρινα, την Κεντρική Μακεδονία, την Έδεσα, το Κιλκής, τη Βέρεια, την Ανατολική Μακεδονία, τη Σέρες, την Καβάλα, την Δράμα, την ονομάζουν βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Δεν υπάρχει Μακεδονία πλέον. Χώρια που πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό, είναι η πρώτη συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα ως πρώτο μέρος. Λες και κάνουμε συμβολογραφική πράξη παραχώρησης χωραφιού. Όλες οι συμφωνίες της Ελλάδας είναι ελληνική δημοκρατία. Σας το ξαναλέω, έχει σημασία ο συμβολισμός και η ουσία. Ελληνική δημοκρατία, λέει το πτυχίο που παίρνει ένας από το πανεπιστήμιο. Ελληνική δημοκρατία, λέει ένα παιδί που αποφυτά από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Ελληνική δημοκρατία, λέει η Μητρόπολης Γρεβενών. Ελληνική δημοκρατία, λένε όλα τα επίσημα έγγραφα. Εδώ υπέγραψαν συμφωνία που δεν αφορά μόνο το όνομα, που λέει απλώς πρώτο μέρος. Λες και κάνουμε συμβολογραφική πράξη. Συνεχίζω πολύ σύντομα. Μας λένε ότι πρέπει όλο αυτό το σχήμα που αφορά τη Μακεδονία να το δεχτούμε ντε και καλά, γιατί είναι προς το καλό μας. Εγώ πραγματικά θέλω να σας το πω δημοσίως, δεν έχω δει κανένα καλό για αυτό το ζήτημα. Αντιθέτως, που λένε ότι είναι μια ρύθμιση για το όνομα, εδώ πέρα είναι 20 σελίδες που είχα την υπομονή να τη διαβάσω μία προς μία λέξη, δεν βρίσκω ούτε ένα ζήτημα που αφορά μόνο το όνομα. Γιατί σας διαβάσω ότι αφορά η συγκεκριμένη συμφωνία. Προσέξτε τι ρυθμίζει μια υπογραφή. Γεωργία, πολιτική προστασία, άμυνα, οικονομία, ενέργεια, περιβάλλον, βιομηχανία, υποδομές, επενδύσεις, πολιτικές σχέσεις, τουρισμό, εμπόριο, διασυνοριακή συνεργασία, μεταφορές.
ξέχασα να σας πω. Όχι τυχαίως, θα το πούμε τώρα, ότι θα πρέπει να αλλάξουμε και τα βιβλία μας. Θα σας δείξω λίγα πράγματα και θα κλείσω και είμαι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, είναι αρκετά μακριά, θα σας τα διαβάσω λίγο για όσους δεν βλέπετε, έχει σημασία όμως, μπορώ να σας τη δώσω την παρουσίαση, είναι συνοπτική, μπορεί ο καθένας να τη χρησιμοποιήσει, μπορώ να του δώσω αρκετά στοιχεία, έχω και την ελληνική και την αγγλική έκδοση της συμφωνίας. Τη συμφωνία τη βάζουμε εισαγωγικά. Θα σας πω στο τέλος γιατί πρέπει να τη βάζουμε εισαγωγικά. Από τη στιγμή που υπάρχουν κάποια ζητήματα πολύ σοβαρά και νομικά και πολιτικά και ιστορικά, πολλά. Λοιπόν, σας είπα για τις 140 χώρες. Πάμε στο πρώην. Θα πρέπει να σας πω επίσης μεγάλη προπαγάνδα έπεσε για τη γλώσσα. Μας είπανε το εξής, ότι η Ελλάδα το 1977 είχε αναγνωρίσει την μακεδονική γλώσσα. Προσέξτε λοιπόν τι έγινε στη συνδιάσκεψη του ΙΕ για την τυποποίηση των γλωσσών. Η Ελλάδα το 1970, αυτό φυσικά γίνεται για να μπορέσουν και οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι να μην κάνουν απολύτως τίποτα προκειμένου να σώσουν ούτε τα προσχήματα, λέγοντας έχουμε παραδώσει τη γλώσσα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά. Άσχετα όπως ξέρετε αν έχει διαψευστεί, γιατί αφορά μια αναγνώριση γλώσσας που σχετίζεται με ένα κράτος το οποίο δεν υπάρχει. Η Ελλάδα αναγνώρισε γλώσσα το 1977, σερβοκροάτικη και μακεδονική, σε ένα κράτος το οποίο δεν υφίσταται. Πάμε στο ζήτημα που αφορά το Σύνταγμα. Υπάρχει ένα κρίσιμο θέμα το οποίο αφορά την από εδώ και πέρα κίνησή μας και ενέργειά μας ως ελληνικό λαό. Δεν είναι τυχαίο ο τίτλος που έδωσα στη σημερινή μας συνάντηση, το καθήκον μας, το χρέος μας, πείτε το όπως θέλετε. Ακόμα και το συνταγματικό μας δικαίωμα, εκτός από χιλιάδες υποχρεώσεις, από νόμους, επιβαρύνσεις που υποτίθεται ότι θα καταργούσαν οι προηγούμενοι, οι επόμενοι και οι προπροπροηγούμενοι. Τώρα λοιπόν έρχεται ένα δικαίωμα το οποίο υφίσταται, που είναι το συνταγματικό μας δικαίωμα. Ποιο είναι αυτό το συνταγματικό μας δικαίωμα? Να έχουμε τη δυνατότητα να αναφερόμαστε στον πατριωτισμό μας. Θα πρέπει να το πω για ακόμη μια φορά, ο πατριωτισμός δεν είναι ντροπή. Δεν πρέπει να ντρέπεστε που είστε Έλληνες, αντιθέτως πρέπει να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνες. Γιατί τόσα χρόνια, ειδικά τα τελευταία 10-15 χρόνια, έχουν οδηγήσει τους Έλληνες πρώτον να ντρέπονται που είναι Έλληνες, δεύτερον να νιώθουν άσχημα που είναι Έλληνες, τρίτον να αυτολογοκρίνονται όταν λένε, υπερασπίζοντας την πατρίδα τους, εγώ δεν είμαι ρατσιστής, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Έτσι αρχίζουν, δείτε το. Οι μισοί όταν κάνουν συζήτηση ιδιαιτέρως δημοσίως, μπορεί να ακούσει λίγο ρατσιστικό ή λίγο ακροτέπιο, αλλά ξέρετε πρέπει να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας. Η πραγματικότητα είναι ότι ο πατριωτισμός δεν είναι ντροπή. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη έννοια και μέσα από την πατρίδα μας κατοχυρωμένη διαμέσου των αιώνων. Αυτά για να ξεκαθαρίσουμε για αυτό το ζήτημα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου αυτοί πρέπει να κάνουν δημοψήφισμα. Τώρα τους πιέζουν, ακόμα και οι Αλβανοί αλλάξανε ρότα και το ΒΜΡΟ που υποτίθεται ότι είναι οι εθνικιστές. Αλλάξανε ρότα και λένε, ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα για το δημοψήφισμα? Δέχεστε να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ με το όνομα Βόρεια Μακεδονία? Βέβαια, λίγα 24 ώρα πριν την υπογραφή, ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι εμείς οι Ελληνομακεδόνες. Ο Ζάεφ πριν στεγνώσει το μελάνι είπε εσείς οι Έλληνες και εμείς οι Μακεδόνες. Την επόμενη μέρα πήγε στο ΝΑΤΟ και είπε ο Μακεδονικός στρατός. Προχτές πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαντώντας Έλληνες ευρωβουλευτές είπε είμαστε Μακεδόνες και θα μιλάμε τη μακεδονική γλώσσα. Μας πρίξανε με το έργα όμνες. Το έργα όμνες όπως ξέρετε καταργήθηκε το ίδιο δευτερόλεπτο. Νομίζουνε οι εντολοδόχοι εδώ ότι αυτοί που τους επέβαλαν τη συμφωνία θα τους καλύψουν όταν αργότερα θα έρθει η ιστορία και το δικαστήριο της ιστορίας να τους κρίνει. Ένορκοι θα είναι ο Παύλος Μελάς εκεί.
Εισαγγελέας θα είναι ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Πρόεδρος θα είναι ο Μιλιανός Καζαρίδης. Εκεί θα είναι ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι ένα σκοπό να γνωρίζετε. Μας λένε ότι θα αλλάξει το σύνταγμά τους. Αυτές οι αλλαγές θα γίνουν, λέμε, στο τέλος του 18. Σε το σύνταγμά τους λέει ότι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας τους είναι η Θεσσαλονίκη. Αυτό για να είμαστε ακόμα πιο σαφείς. Όπως επίσης λένε πάρα πολλοί για να διακομωδήσουν τις όποιες αντιδράσεις μας, λένε «Μα θα πάψουν οι εθνικισμοί», δεν κατάλαβα. Υπάρχει πουθενά κανένα βιβλίο από αυτά που μοιράζονται στα παιδιά μας με συνταγές μαγειρικής, με τους συνοστισμούς και με τις ύβρεις που να γράφει ότι θα μπούμε στα Σκόπια να τα κατακτήσουμε? Εγώ δεν ξέρω κανένα. Αντιθέτως, από το δημοτικό μέχρι το γυμνάσιο και μέχρι το λύκειο και μέχρι το πανεπιστήμιο υπάρχουν χιλιάδες βιβλία των Σκοπίων. Η Ακαδημία τους τι γράφει? Πρωτεύουσά μας είναι Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τέτοια συνεννόηση και συνεργασία με τους κατσαπλιάδες και τους κουμιτατζίδες. Με αυτούς υπέγραψα. Χρησιμοποιώ ιστορικούς όρους και μάλιστα ιστορικούς όρους που έχουν περάσει από όλες τις ιδεολογίες και από όλα τα κόμματα. Είναι ο εξής λόγος. 25 Μαρτίου του 1943 έγινε η πρώτη μεγάλη διαδήλωση στο Σύνταγμα, όταν οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες, αντέδρασαν για να μην πάει ούτε ένας εργάτης στη Γερμανία, στον Ταχάου και στο Auschwitz. 65 νεκροί από τους Ιταλούς ή τους Γερμανούς. 18 Ιουλίου του 1943 η μεγάλη διαδήλωση για να μην παραδοθεί στους κατσαπλιάδες και κομιτατζίδες η Μακεδονία και η Θράκη. 45 νεκροί στο Σύνταγμα. Τα ξεχάσανε αυτά. Αυτή είναι η ιστορία μας. Αυτή είναι η ιστορία που αντέδρασε από το Σβόλο μέχρι όλο το πολιτικό σκηνικό της τότε Ελλάδας. Τώρα γιατί σιωπούν και ονομάζουνε? Εγώ έκανα μια έρευνα, για να είμαι ειλικρινής ανάμεσά σας και μαζί σας, έκανα μια έρευνα για να δω από τον Καποδίστρια, προφανώς δεν περίμενα από τον Καποδίστρια να μας ονομάσει έτσι, μέχρι σήμερα, ποιος έχει ονομάσει τον ελληνικό λαό ετερόκλητο όχλο. Δεν υπάρχει πουθενά. Είμαστε όχλος. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Πρωθυπουργό. Αναφέρομαι σε αυτούς που την πρώτη Κυριακή του Συλλαλητηρίου της Θεσσαλονίκης ήτανε απόντες. Η ιστορία, συμπατριώτες και συμπατριώτες, θα γραφτεί από τους παρόντες. Όχι από αυτούς που συρθήκανε. Πολύ ωραία το λέει ο Βάρναλης. Δειλή, μοιραίη και άβουλη αντάμα. Η ιστορία θα γραφεί από εσάς. Θα γραφεί από ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να εμπνευστούν από τους νεκρούς μας. Εμένα με χωρίζουν πολλά από αυτούς. Κυρίως όμως με χωρίζουν οι νεκροί μου, οι οποίοι είναι και στο Μακεδονικό αγώνα, είναι και στην κατοχή, είναι και στην Κύπρο. Και θα συνεχίζουν να με χωρίζουν, γιατί εγώ δίνω αναφορά στο Θεό και στους και κοιμημένους αδελφούς μου. Τελεία και παύλα. Τι μας λένε? Ότι είναι, λέει, οι Σλάβοι και δεν έχουν σχέση καμία με τους αρχαίους Μακεδόνες. Ξέρετε ότι στη Βεργίνα θα πρέπει να βάλουμε στη Λάρνακα τα μπελίτσα που θα πρέπει να γράφει ότι αυτό δεν είναι της Μακεδονίας του ΖΑΕΦ, αλλά είναι της Μακεδονίας της δικής μας, που δεν είναι Μακεδονία, αλλά είναι βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Αυτό είναι παραφύση βιασμός της ιστορίας μας και καταφύση. Μας λένε επίσης ότι το Βόρεια Μακεδονία έχει μόνο γεωγραφική χρειά, δεν έχει εθνική. Ποιος θα πιστεύει αυτά? Διακινήσανε και non-paper, είναι και εδώ και κάποιοι δημοσιογράφοι, τους στείλανε non-paper, 16 σημεία. Γράψανε στα υπόγεια του Μαξίμου, οι σύμβουλοι των αμόρφωτων εθνικίων, έτσι μας αποκαλούν οι σύμβουλοι στρατηγικής που παίρνουν πολλά λεφτά για να μας αποκαλούν έτσι. Μας αποκάλεσαν λοιπόν έτσι, γράφοντας ένα non-paper, το οποίο non-paper, όπως ξέρετε, είναι non-paper πραγματικά, αν το διαβάσετε. Πρώτον, δεν είναι ελληνικά αυτά, είναι αυτόματη μετάφραση στο Google. Και δεύτερον, δεν είναι ελληνικά τα οποία αρμόζουν σε Έλληνες που έχουν στοιχειώδη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο. Μας είπαν για τη μακεδονική γλώσσα, που επίσης, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Μας λένε τι? Βόρεια Μακεδονία
αλλά ο πολίτης θα λέγεται Μακεδόνας. Βόρεια Μακεδονία, αλλά η γλώσσα θα λέγεται Μακεδονική. Μας είπαν το εξής, ότι θα φέρει σταθερότητα, λέει η συμφωνία. Τη σταθερότητα τη θέλουν μόνο οι συγκεκριμένες οργανώσεις, οι οποίες είναι έξω από τα εθνικά μας συμφέροντα. Εγώ το 1974, το 1974 που το έχω ως αχνή εικόνα από τους δικούς μου ανθρώπους που στην Αλεξανδρούπολη έφυγαν για να πάνε πρώτη γραμμή, μένω στην Αλεξανδρούπολη, κάποιος πρέπει να μένει και στην Αλεξανδρούπολη, κάποιος πρέπει να μένει και στη Θράκη, γιατί έχει μεγάλη σημασία η Θράκη, το λέω για αυτή, όσοι έχετε πάει στα Σκόπια, έχετε δει όλα αυτά τα αγάλματα, όλο αυτό το kits που έχουν φτιάξει εκεί. Όλο αυτό το kits είναι χρηματοδοτούμενο από το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή. Και το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή είναι το τουρκικό. Εφόσον λυθεί το τουρκικό, όπως πολύ σωστά το έχει πει ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, θα λυθεί και όλο το ζήτημα της περιοχής. Γι' αυτό ο Κοτζιάς μας είπε την επαύριον ότι θα λύσει και το αλβανικό. Αυτό δεν είναι δήλωση, είναι επιστολή τρομοκρατικής οργάνωσης. Θα λύσω και το αλβανικό. Με ποιους, με τους τσάμιδες, οι οποίοι λένε ότι μέχρι την Πρέβεζα είναι δικά μας. Με τους τσάμιδες, τους συνεργάτες των Γερμανών, τους δοσύλλογους, που ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου, με αυτούς θα λύσει το πρόβλημα. Οι Γερμανοί, όπως ξέρετε, δώσαν στη Βουλγαρία, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Έτσι, οι Ναζί, για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ έχω κάνει μεγάλο αγώνα για να αναγνωριστούν τα λοκαυτώματα στην Ελλάδα, όχι μόνο γιατί έχω προσωπική σχέση με αυτό, αλλά γιατί επανέρχεται αυτό το ζήτημα. Ο Κεμάλ ήταν ο δάσκαλος του Χίτλερ. Ο Χίτλερ ήταν ο μαθητής του Κεμάλ. Ο Ερντογάν είναι κάτι μεταξύ μαθητή και δασκάλου. Γι' αυτό φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Τα ναρκωτικά που πουλάνε στην Τουρκία, το ξέπλυμα χρήματος που γίνεται στην Τουρκία, τα ξεπλένουν στα Σκόπια. Να είμαστε ειλικρινείς με αυτό. Για να έχετε υπόψη σας τι συμβαίνει και με την άλλη χώρα εξ Ανατολών. Τι υπογράφηκε. Εθνότητα Μακεδονική, γλώσσα Μακεδονική, είσοδο από το ΝΑΤΟ. Εδώ πρέπει να σταθώ. Η Ελλάδα έστειλε μια επιστολή που γι' αυτό υπάρχει εκκρεμούν μηνύσεις. Για όσα έχετε υπόψη σας, εγώ που μπορώ να σας στείλω κάποια υποδείγματα, έχουν γίνει μηνύσεις σε αρκετά δικαστήρια της Ελλάδας. Όπως έχει γίνει και υπάρχει και η αίτηση ακύρωσης της συμφωνίας που θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Που έχει μεγάλη σημασία να μας πούνε τελικά και μας λένε, μα δεν έχουμε όπλα, θέλουν να μας παρετήσουν, να μας απαγοητεύσουν, να μας απελπίσουν. Τα εμπορικά σήματα, το ξέρετε ότι πρέπει να κατοχυρωθούν όλα τα εμπορικά σήματα που φέρουν το όνομα Μακεδονικός, Μακεδονική, Μακεδονικό. Να πληρώσουμε και 8.000 ευρώ και τη συμφωνία λέει ότι πρέπει να τα βρούμε, λέει, με τους Σκοπιανούς στο πλαίσιο του αμοιβαίου ωφέλους. Δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το αμοιβαίο όφελος ενός επιχειρηματία που χρησιμοποιεί εδώ και δεκάδες χρόνια το όνομα Μακεδονικός, Μακεδονική, Μακεδονικό με τον λοποδίτη, με τον δράστη. Στην ψυχιατρική αυτό λέγεται σύνδρομο της Στοκχόλμης, όπως ξέρετε, έτσι. Που είναι η αγάπη, ο έρωτας και ό,τι άλλο συνδέεται του θύματος με τον θήτη. Θα πάμε να κάνουμε διαπραγμάτευση τι? Τα σήματά μας? Πρόσβαση στη θάλασσα. Το ξέρετε ότι επειδή είναι περίκλειστο κράτος, μας το είπανε και αυτό δημοσίως στη τηλεόραση. Όπως και ο Ζάεφ. Εγώ στη δημόσια τηλεόραση δεν έχω βγει ποτέ. Ο Ζάεφ είναι κάθε μέρα. Στατιστικά δεν θα μπορούσε να βγει οποιοδήποτε Μαλκίδης να κάνει μια δήλωση, έστω και κουτσουρωμένη. Με παίρνουν πάρα πολλοί φίλοι, τους οποίους ευχαριστώ που είναι εδώ, έχουν έρθει από άλλες πόλεις. Με βλέπουν σε διάφορα κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας και μου λένε «Σ' έδειξε 3,5 δευτερόλεπτα» ή «Σ' έδειξε 5,5 δευτερόλεπτα». 5,5 δευτερόλεπτα λέει ούτε το όνομά σου. Προχτές με έπαιξε ένας ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας μεγάλης εμβέλειας και δεν είπανε καν ποιος είναι αυτός που μιλά. Ενώ ο Ζάιφ είναι κάθε μέρα για να μας δείχνει με το δάχτυλο ότι πρέπει να αποδεχτούμε τη συμφωνία. Ο Γκέμπελς έκανε το ίδιο πράγμα. Ήταν κάθε μέρα στο ραδιόφωνο της Γερμανίας. Κάθε μέρα. Προσέξτε τώρα τι μας λένε
για την πρόσβαση στη θάλασσα. Πρέπει να παραχωρήσουμε την αποκλειστική οικονομική μας ζώνη στα Σκόπια, γιατί είναι περίκλειστο κράτος. Δεν κατάλαβα. Λες και είναι οικόπεθο του οποιοδήποτε κοτζιά αυτό. Για να μην μιλήσουμε για την αντιπολίτευση εντός και εκτός Βουλής, που πραγματικά λέω, αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγανε σχολείο ποτέ. Ποτέ δεν πήγανε σχολείο να διαβάσουν, να ακούσουν, να μορφωθούν, να πούνε μια κουβέντα τέλος πάντων, που να εμπνεύσει, να χαροποιήσει, να πει ένας άνθρωπος, ορίστε, μιλάει ένας Έλληνας. Όχι, μιλάει ο Α, να μιλήσει ένας Έλληνας. Ο Καποδίστριας έλεγε πολύ ωραία, ο Φιλίκος των ξένων, αυτός που υπηρετεί και ακούει τους ξένους. Λοιπόν, τι μας λένε τα διεθνή σήματα, οι πινακίδες. Για να χρυσώσουν το χάπι και να ρίξουν στάχτη στα μάτια, μας λένε ότι οι πινακίδες των αυτοκινήτων θα έχουν μπροστά από το ΜΚ και ένα νι. Όλα τα άλλα λέει θα είναι και το ΜΚ, αλλά τα αυτοκίνητα θα έχουν και ένα νι μπροστά. Αστεία πράγματα. Απαγόρευση να μας ενοχλεί η ερμηνεία του όρου. Προσέξτε, υπάρχει η ερμηνεία του όρου. Μακεδονία. Μπορεί οποιοδήποτε να βγει από την γειτονική χώρα και να πει, εγώ λέγω Μακεδόνας. Αυτό απαγορεύεται εμείς να το καταγγείλουμε. Απαγορεύεται επίσης να μας ενοχλούν αρχαιολογικά τεχνουργήματα, έτσι το ονομάζει συμφωνία. Ο ήλιος της Βεργίνας απαγορεύεται από τη συμφωνία να χρησιμοποιείται. Όπως ξέρετε, χρησιμοποιούν τρισεκατομμύρια εκδοχές του ήλιου της Βεργίνας. Τρισεκατομμύρια εκδοχές. Επίσης, απαγορεύεται να ζητάμε να αφαιρέσουν αγάλματα ή μνημεία που αναπαράγουν αρχαίους Μακεδόνες. Τα μπελίτσα. Απαγόρευση οι Έλληνες κάτοικοι της Μακεδονίας να ονομάζονται Μακεδόνες. Ο Πρωθυπουργός μας ονόμασε Ελληνομακεδόνες. Θα είστε τώρα βορειοπεριοχήτες. Αποθάρρυνση να χρησιμοποιούμε τον όρο Μακεδονία για το σήμερα. Είναι ασαφής η λέξη για το σήμερα. Απαγόρευση οι κάτοικοι, συγγνώμη, εδώ έχει ενδιαφέρον. Απαγόρευση συλλαλητηρίων, ξανά, απαγόρευση συλλαλητηρίων, τα οποία προκαλούν εχθρότητα, αλυτρωτισμό και σοβινισμό από το ένα μέρος στο άλλο. Υπάρχουν και μια σειρά άλλα πολλά ζητήματα, θα συσταθεί η Κοινή Επιστημονική Επιτροπή από τις δύο χώρες προκειμένου να αφαιρέσουν ό,τι θεωρείται αλυτρωτικό. Προφανώς Παύλος Μελάς, Μακεδονικός Αγώνας, Βουλγαροκτόνος, Μακεδονικός, Μακεδονική, Μακεδονικό, δασκάλες κλπ. Και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Κλείνω εδώ με ένα μήνυμα. Δεν είναι μια κορώνα που πρέπει να την πω στο τέλος, αλλά είναι μια διαπίστωση. Πρώτον, σε όλα τα συλλαλητήρια που έχω πάει εντός και εκτός Ελλάδος, και με χαροποιεί αυτό που υπάρχουν αντίστοιχα και εδώ, το 70-80% είναι νέοι άνθρωποι. Οι οποίοι νέοι άνθρωποι βλέπουν τους γονείς τους να είναι κλεισμένοι στα παντζούρια, στα κομωδίνα, στα κρεβάτια και στην τηλεόραση. Θα σας πω μια περιοχή της Ελλάδας που έχει έτσι την επαύριον της εκδήλωσης του 19 Μαΐου, πρέπει να σας τα πω αυτά, όταν μίλησα στο Σύνταγμα, μια ομιλία την οποία δεν έδειξε ποτέ κανείς. Στο Σύνταγμα φέτος του 19 Μαΐου ήταν η ΣΕΡΑ και ένας εκεί καημένος που μίλησε, είπε δύο πράγματα, ένας δεν ξέρω ήταν βουλευτής, ο Μιλόν δεν ήταν πουθενά. Εκεί λοιπόν με το που τέλειωσε, οι εφημερίδες της Τουρκίας λένε ο Μαλκίδης μιλάει για τη δίθεν γενοκτονία. Προσέξτε, δίθεν γενοκτονία. Είναι εφημερίδες που εκδίδονται στην Ελλάδα αυτές. Είναι αντιρατσιστικός νόμος. Όταν μίλησα στην Έδεσσα, την ίδια στιγμή από το ίντερνετ, βάλανε οι φιλοσκοπιανοί που είναι και στην Ελλάδα και στα Σκόπια, είπανε ωραία μας τα είπε, αλλά δεν είπε τίποτα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Προσέξτε πώς το λένε. Όλα εντάξει, αλλά δεν μας λένε αν η Μακεδονία είναι ελληνική. Σας παραπέμπω στον πρόεδρο της Ινδίας που ήρθε πριν ένα μήνα, έτσι. Τι μας είπε ο πρόεδρος της Ινδίας, εμείς στην Ινδία ξέρουμε ότι ο Μέγας Αλεξάνδρος ήταν Έλληνας. Δυστυχώς δεν έχω ακούσει από κανέναν θεσμικό να τα πει αυτά στην Ελλάδα. Κλείνοντας, θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η λεγόμενη συμφωνία δεν έχει την υπογραφή μας. Η υπογραφή αφορά το ζήτημα που σχετίζεται με την εξουσία που έχουμε δώσει στο Κοινοβούλιο. Όπως ξέρετε, η εξουσία δίνεται στο Κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση από τον λαό.
Η συμφωνία λέει ότι όταν θα γίνουν όλα στα Σκόπια, έτσι το γράφει, όταν γίνουν όλα στα Σκόπια, το πρώτο μέρος, δηλαδή η Ελληνική Δημοκρατία, θα κυρώσει τη συμφωνία. Δεν λέει ούτε Βουλή, ούτε τίποτα. Αυτοί είναι ικανοί να το περάσουν όπως περάσαν τα μνημόνια και τα μεσοπρόθεσμα, με προεδρικά διατάγματα. Συνεπώς, όταν και εφόσον πάει στη Βουλή, μπορεί να μην πάει και καθόλου, εμείς θα πρέπει να είμαστε εδώ. Εμείς δεν πρέπει να είμαστε απόντες λέγοντας «Μα τώρα τι να λέμε τώρα για παλιά ζητήματα, ποιος ενδιαφέρεται, ο κόσμος κοιτάει να βγάλει την ημέρα». Κοιτάξτε, για να βγάλουμε την ημέρα χρειαζόμαστε το πολύ σωστό που γράφει το Ευαγγέλιό μας, το «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε ο άνθρωπος». Δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνο, αγαπητοί συμπατριώτες, μόνο με το ψωμί. Χρειαζόμαστε και πνευματικό ψωμί. Συνεπώς, και είναι στη διάθεσή σας, συνεπώς, επειδή η συμφωνία δεν έχει την υπογραφή μας και τώρα και τη 17η Ιουνίου και πριν και μετά, δεν ισχύει. Και από τη στιγμή που δεν έχει την υπογραφή μας, δεν θα ισχύσει ποτέ. Να το πω για ακόμα μια φορά, ποτέ. Ο ελληνικός λαός δεν έχει υπογράψει τίποτα. Θέλω να περάσω μέσω της προπαγάνδας ότι όλη αυτή η ιστορία τελείωσε σε αυτό το άθλιο πανηγύρι, μαγαρίζοντας τον τόπο που δολοφονήθηκε και αποκεφαλίστηκε ο Παύλος Μελάς. Γιατί είναι μαγάρισμα αυτό που έγινε. Μαγαρίστηκε ο τόπος εκεί. Και ξέρετε τι σημαίνει στην πλούσια ελληνική λέξη «μαγαρίζω». Αυτό δεν μπορεί να μεταφραστεί σε άλλες λέξεις, σε άλλες γλώσσες. Για να κλείσω λοιπόν να σας πω, αυτή η υπόθεση είναι πολύ μεγάλη, πολύ ιερή. Δεν πρέπει να την ευτελίζουμε. Όσους καλείτε και όσοι ασχολείστε με αυτό το ζήτημα, πρέπει να είστε σοβαροί. Πρέπει να είστε σοβαροί δημιουργικοί. Πρέπει να είστε σοβαροί παραγωγικοί. Η υπόθεση Μακεδονίας, πολύ ωραία το έγραψε ο Ιώνας Δραγούμης, θα μας σώσει. Άρα λοιπόν, όσοι ζωντανοί. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, στετάζομαι πατέρα. Υψηλεύω συγκεκριμένα μας. Είναι μεγάλη τιμή η παρουσία σας εδώ. Επιτρέψτε μου από όλες τις ιδιότητες σας να σας αποκαλώ κύριε καθηγητά. Είναι ένας τίτλος διδακτικός και για όλους μας και προσωπικά έχω μεγάλη εκτίμηση από τους δασκάλους μου στο Δημοτικό μέχρι τους καθηγητές μου στο Πανεπιστήμιο. Επιτρέψτε μου όμως να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε αυτά τα παιδιά που είναι η δεύτερη εκδήλωση που οργανώνουν στην πόλη των Βραβευμάτων για τη Μακεδονία. Εγώ είχα την τύχη και την τιμή να είμαι και ομιλητής στην πρώτη εκδήλωση που κάνουμε στην πλατεία μας και γνωρίζω, επειδή είμαστε λίγοι στα Γραβευμάτων και γνωριζόμαστε, γνωρίζω και την αξία αυτών των παιδιών και ποια και ποιοι πραγματικά είναι και πόσο πολεμήθηκαν από τους ανιστόρητους, τους απάτριδες και τι έχουν ακούσει. Λοιπόν, μας είπατε κύριε καθηγητά ότι και πράγματι έτσι είναι, ότι η ιστορία θα γραφτεί από τους παρόντες. Θέλω να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι ο ελληνικός λαός, αυτός που γράφει την ιστορία, οι λαοί γράφουν την ιστορία, δεν υπακούει πάντα η ιστορία στα κελέσματα της εξουσίας, στις επιθυμίες μάλλον της εξουσίας. Θεωρείτε ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή είναι παρόν, μπορεί να γράψει το μέλλον του. Ένας λαός που πλέον δέχεται τα πάντα. Επειδή με ανησυχεί πραγματικά αυτό, θα ήθελα την θέση σας. Ευχαριστώ. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μαρκίδη, δεν το γνωρίζω βέβαια και να το μάθουμε και όλοι μας, η μακεδονική γλώσσα είναι γραμμένη? Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αντιστοίχως είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο ζήτημα με την Πομάχικη, που αν το 4ο σώμα στρατού, όχι η Ελλάς, το 4ο σώμα στρατού δεν είχε κάνει εκείνη την προσπάθεια, έτσι οι Πομάχοι δεν θα είχαν διαχωριστεί, διότι δεν ομιλούν την τουρκική. Πρώτο. Δεύτερο, ήθελα να σας πω το εξής και να το μοιραστώ με τους αγαπητούς μου συμπατριώτες. Εμείς στα Γρεβενά είμαστε μια ιστορική πόλη που πραγματικά εδώ δόθηκαν πολλοί αγώνες. Η πλατεία μας είναι ένα καρά που ταξιδεύει με τον Θόδωρο τον Ζιάκα και τον Εμιλιανό Λαζαρίδη. Της Ελδί. Το 1992 επισκέφθηκε την Ίσο Σαμοθράκη
ο αρχηγός του Βουλγαρικού στρατού. Ο Ξεναγός ήταν ο διευθυντής αρχαιοτήτων της Κομωτινής. Ήμουν αμάρτυρας του γεγονότος, διότι τον υποδεχτήκαμε πολιτικά. Έτσι, η νήσου Σαμοθράκη είναι στρατηγικής σημασίας. Εκεί ο Φίλιππος, τα γνωρίζουμε όλοι, ότι γνώρισε την Ιέρια και έγινε και μύστης των Καρδηρίων Μυστηρίων, την Ολυμπιάδα. Όταν οι μεγάλοι βασιλείς κάνανε μια δωρεά εις ανάμεση της επίσκεψης Ιούνιο με Σεπτέμβριο, που ήταν τα Καρδηρία Μυστήρια. Έδειξε λοιπόν ένα οικοδόμημα το οποίο έκανε δωρεά ο Φίλιππος, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, και τους είπε ότι αυτό το κεκτικό οικοδόμημα είναι δωρεά του βασιλιά της Μακεδονίας. Ευτυχώς που οι αρχαίοι μου πρόγονοι δεν είχαν χαρτιά, είχαν πέτρες. Και ευτυχώς δεν ήταν μάρμαρο, γιατί πάρα πολλοί τότε με την οικοδόμηση είχαν μπει και πήραν τα μάρμαρα, διότι το μάρμαρο είχε κάνει πολύ ασβέστη για να οικοδομήσουν τα σπίτια τους. Εκεί γράφει ασυνέρετο, βασιλέης, είναι τρεις πλάκες πολύ μεγάλες, να το ακούσουν οι ερμηνεώτες, βασιλέης, Φίλιππος, Β'. Και λέει αυτό το οικοδόμημα στον αρχηγό του Βουλγαρικού στρατού και την κουστοδία του ότι είναι δωρεά του Φιλίππου. Γυρίζει και ρωτάει, να σας κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ, τα διαβάζετε εσείς αυτά? Εμείς είμαστε Έλληνες. Έτσι, οι Μακεδόνες φυσικά ήταν μέσα σε ένα ευρύτερο χώρο, αλλά ήταν Έλληνες. Και βεβαίως τα διαβάζουμε. Θέλω να σας πω μια απορία που έχω. Γκάλεφ είναι υπουργός εξωτερικών της Βουλγαρίας, Γκλιγκόροφ είναι αντίστοιχα πρόεδρος του Σκοπίου. Είναι δυνατόν, λέει, ένας δωρητής να κάνει μια δωρεά και να ζητήσει να γραφτεί το όνομά του σε μια γλώσσα που δεν διαβάζει ο ίδιος? Θέλω να πω, εσείς πώς το κρίνετε αυτό, αυτοί οι άνθρωποι να επιμένουν σε μια γλώσσα που δεν θα μπορούν να στέκονται μπροστά από τα ιστορικά μνημεία? Δεν θα έχουν πρόβλημα. Γιατί όμως αυτό συμβαίνει και εμείς, γιατί στεκόμαστε ανιστόρητοι? Ήταν για πάνω από 10 χρόνια από τη θέση του δημοσιογράφου, συνεργάστηκα εδώ με ένα τηλεοπτικό κανάλι, το TRM, του συγχωρημένου του Γιώργου Παπαδρογιάννη, και πραγματικά δέθηκα με αυτόν τον τόπο. Ένα τόπο ο οποίο είναι πολύ πλούσιο, αλλά συνάμα και πολύ φτωχό. Έστω μέσα σε εισαγωγικά. Κοιτάξτε, ζούμε καθαρά σε ένα περιβάλλον πολιτικού διοχτισμού. Και αυτό είναι δημιούργημα τη πολιτική ζωή. Με το Φάνη το Μαρτίδη μας συνδέει μια διαχρονική κοινή πορεία η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και θα συνεχιστεί. Δυστυχώς όμως, σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, οι αντιπροσωπεύσεις μας έχουν χαρακτηριστικά και φιλοκεμαλικά και φιλοσκοπιανά. Και είναι πολύ καθαρό αυτό. Βλέπετε, όταν κάποιοι ήταν σε θέσεις διοίκησης, καλή ώρα δήμαρχοι και νομάρχες, τότε σιωπούσαν. Ένα καθαρό παράδειγμα. Ο πρώην νομάρχης Φλόριδας, ο Γιάννης Στρατάκης, ήταν στέλεχος Πασόκ. Από τότε που έχασε την ιδιότητα του νομάρχη και πέρασε σε ένα πολιτικό περιβάλλον, οφείλει και μπορεί και ομιλεί, έτσι λέει. Τι μας είπε? Ότι η συμφωνία των Σκοπίων ήταν μια πολύ καλή συμφωνία και έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά για τη Φλόρινα, για την Δυτική Μακεδονία. Μια παρόμοια εικόνα είναι γενικευμένη στο σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Βλέπετε, αυτοί δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν έναν τόπο ο οποίος είναι γεμάτος πλούτο. Ιστορικό, πολιτικό, πολιτισμικό, κοινωνικό και αγροπιστικό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί όταν αύριο μεθαύριο θα καλεστούμε να τους κρίνουμε. Θα καλεστούμε να τους επιβραβεύσουμε ή να τους στείλουμε στο σπίτι τους. Και είμαι πολύ ξεκάθαρος. Το Μάιο του 19 έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτοί λοιπόν που έχουν ονοματεπώνυμο, που έχουν συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες δεν τις κρύβουν, τις δημοσιοποιούν, οι οποίοι είναι έξω και πέρα από το πατριωτικό περιβάλλον για το οποίο μίλησε ο Φάνης ο Μαρκίδης, πρέπει να τιμωρηθούν. Μην κρυβόμαστε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και τα λέω εγώ, που είμαι δημοσιογράφος, που κυνηγήθηκα, που όντως στη Δυτική Μακεδονία υπάρχουν φερέφωνα και βαγαλάκια στον χώρο του δημοσιογραφικού που λειτουργούν με αφορισμούς και αποκλεισμούς. Ήμουνα σε άλλη τηλεοπτική στέγη, αυτή που είχε ο νυν Περιφερειάρχης, που τότε ήταν απελευθερωμένη. Όταν έγινε Περιφερειάρχης ο Θοδωρής ο Καρυπίδης, αυτή η τηλεοπτική στέγη άλλαξε και πολιτικές και προτεραιότητες και κατευθύνσεις. Σήμερα είναι σε διαφορετικό επίπεδο. Είναι φίλος μου ο υπουργός ο κ. Σκοτζιάς. Έχει ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά η λογοκρισία. Και απαντώ εμέσως και αμέσως στο ερώτημα: υπάρχει πράγμα, δεν υπόγεια, είναι υπέργεια η σχέση Μαξίμου και αντιπολίτευσης.
σας το λέω. Είναι υπέργεια, δεν είναι υπόγεια. Υπάρχει σχέση. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το διέψευσε βέβαια, τι μας είπα, ότι στην πύλη το δήλωσε, όπως ξέρετε, το κράτος έχει συνέχεια. Αν ψηφιστεί η συμφωνία, εγώ θα πρέπει να την τιμήσω και πρέπει να τη σεβαστώ. Δεν κατάλαβα. Ναι, μιλώ για την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία υποτίθεται έρχεται τώρα, έτσι, δεν περιμένει. Και σας το λέω ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κερδίσει τίποτα και θα κερδίσει από όλη αυτή την υπόθεση. 100% ειλικρινής αν ιδιωτελής. Μπορεί να σου το πούνε και αρκετοί. Μπορεί εγώ για να φάω να λέω οτιδήποτε άλλο, μπορεί να σου το πούνε και αρκετοί που με γνωρίζουν. Δεν έχω κερδίσει τίποτα. Ποτέ. Σας το λέω λοιπόν με πλήρη γνώση. Το συλλαλητήριο του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη είναι ένα πρόκριμα γιατί μπορεί να πετύχει ο λαός. Έχουμε πετύχει πολλά με τα συλλαλητήρια. Στη Βεργίνα κάναν ολόκληρη καταδρομική για να μην πάει κανείς στη Βεργίνα. Μιλάμε δηλαδή. Απορώ με όλες αυτές τις δυνάμεις που ξοδεύουν κόπο, χρόνο για να παίρνουν τηλέφωνο και λένε μην πάτε τώρα, θα βρέξει, θα χιονίσει, θα έρθει κατακλυσμός, λοιμός, σεισμός. Τι θα πάτε να κάνετε εκεί? Ή θα γίνουν άλλες 2-3 χιλιάδες παράλληλες εκδηλώσεις, θα έρθουν οι κουκουλοφόροι, θα έρθουν οι άλλοι, θα έρθουν οι παράλληλοι. Κλείνουν τα διόδια. Δεν είναι δυνατόν. Κάτι άλλο. Όλοι ξέρετε πως στην Πλάζα εκφράζεται την Βαλκανική αστυνομία και ο κατέχει να πάρει στους πρέσβους από μέσα από... Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Επιτρέψτε μου να σας το πω. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το γνωρίζω. Το γνωρίζω αυτό που λέτε. Κάτι άλλο βλέπω τον κόσμο εδώ. Αυτά τα γραμμένα. Μόνο το σερβά. Δεν μπορώ να το ξέρω. Να μην κάνουμε όμως. Αν θέλετε μπορεί να μιλήσετε. Εδώ δεν είναι τηλεόραση. Εγώ μπορώ να μείνω στο πρωί εδώ. Έτσι. Δεν είναι ο πρετεντέρης καταρχήν αυτός ο οποίος ρυθμίζει τη συζήτηση. Έτσι. Εδώ πέρα είναι δημόσιος λόγος, αγορά του Δήμου, εκκλησία του Δήμου. Αυτή είναι στα χωριά πώς βγαίναμε και μιλούσαμε παλιά και στις πόλεις. Αυτό χάσαμε. Και περιοριστήκαμε σε αυτούς τους 3, 4, 5, 10 που ανακυκλώνονται δεξιά και αριστερά. Πιστεύω ότι είναι ένα στούντιο που απλώς αλλάζει το λογότυπο. Έτσι. Δεν νοείται ο ένας ο οποίος είναι στο ίδιο στούντιο. Την ίδια στιγμή να είναι στο άλλο, την ίδια στιγμή και στο παράλληλο. Αυτή είναι η Ελλάδα. Πολύ ωραία το λέει ο Σεφέρης. Αυτή δεν είναι η ζωντανή Ελλάδα. Αυτή η Ελλάδα σου έρχεται να ξεράσεις, τα λέει ο Σεφέρης αυτά, το 1945. Ή, προσθέτει, η βλακεία, η εγωπάθεια και η μορία αυτής της ηγεσίας σου έρχεται να ξεράσεις. Αυτή δεν είναι η ζωντανή Ελλάδα. Δεύτερο. Συνεπώς, στη Θεσσαλονίκη πρέπει να είμαστε όλοι. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να σας δώσω. Έτσι. Βέβαια, πρέπει να είναι πρώτα Θεσσαλονικής εκεί, γιατί εμείς θα λειτουργήσουμε υποστηρικτικά, αλλά πρέπει όσοι μπορείτε, όσοι ζωντανοί, να είμαστε εκεί. Δεύτερον, την υπόγεια διαδρομή σας την είπα, μπορώ να σας πω πολλά, να με παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι από Αθήνα, πνευματική ταγή και να μου λένε να πεις αυτά ή πόσο θα μιλήσεις. Επειδή στη Βίγλα και στο Πισοδέρι γίνανε εγκλήματα εκεί, μπορώ να σας πω πολλά. Εκεί γίνανε πραγματικά εγκλήματα. Αλλά έχει ο Θεός. Έτσι έχουν τα σχέδια τους οι άνθρωποι, αλλά έχει και ο Θεός τα σχέδια του. Και να δείτε πώς θα έρθουν πολύ ιδιαίτερα. Τρίτον, εμένα με συγκίνησε. Είμαστε πλούσιοι εμείς πραγματικά. Δηλαδή, όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους με τέτοιο πλούτο, πραγματικά εμένα με εντυπωσιάζει. Πιθανό να το πάρει ο Ζάεφ το γράμμα. Έτσι, να το στείλει κάποιο στην Κωνσταντινούπολη, πιθανό να το πάρει ο Ζάκη. Μπορεί να βρεθεί κανένα πατριώτη ταχυδρόμου και να το στείλει στο Κυπουργείο. Αλλά γι' αυτό πρέπει να βρεθεί ένα πατριώτη, τι να κάνουμε. Πρέπει, πολύ ωραίο το λέει ο Μακρυγιάννη, τρώνε από εμά και μένει και η μαγιά. Πρέπει να βρεθεί ένα με μαγιά στο ταχυδρομείο, στο πανεπιστήμιο, στο στρατό, στην αστυνομία. Να βρεθεί κάποιο ο οποίο να φτιάξει το ψωμί. Τρώνε από εμά και μένει και μαγιά. Ότι η τύχη μα έχει πάντοτε ολίγου. Μας ρωτούσε ο Δερυγνή που είναι τα άρματά σας, που είναι τα πλοία σας. Το έλεγε στον Υψηλάντη και στον Μακρυγιάννη. Και όταν θα χάσετε από τον Ιμπραήμ, ελάτε εδώ να σας δώσω άσυλο. Και του λένε με μια φωνή ότι εμείς δεν είχαμε εδώ πέρα για να χάσουμε, αλλά ήρθαμε για να νικήσουμε. Αυτό είναι και το μήνυμα. Εμείς δεν κατεβαίνουμε σε έναν αγώνα για να χάσουμε, αλλά για να νικήσουμε. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι στα σπίτια μας. Εγώ θα έκανα καριέρα, για να σου το πω ειλικρινά. Καριέρα. Που νομίζω ότι είναι ύβρις. Εμένα πραγματικά, εμένα αυτό μου φαίνεται σαν βρισιά. Αυτός κάνει καριέρα. Και από τέτοιους έχουμε χορτάσει.
και από καθηγητές και από δασκάλους και από ξανά καθηγητές. Τι νομίζετε ότι είναι αυτοί που κάνουν καριέρα? Έχουν πολύ στην ψυχή τους για 30 αργύρια για να κάνουν τον καθηγητή κλπ. Καθηγητής είναι εδώ, δάσκαλος είναι εδώ, ιερέας είναι εδώ, πατριώτης είναι εδώ. Τώρα, πολύ εύστοχη η ερώτηση του φίλου μου από παλιά. Την έδωσες βέβαια την απάντηση μόνος σου, γιατί ο Φίλιππος δεν έγραφε στα μακεδονικά. Πολύ ωραία έχει υποθεί αυτό εδώ. Η Σαμοθράκη έχει μεγάλη ιστορία για να αποδείξει πού ήταν η Μακεδονία και το τι ήταν η Μακεδονία. Η Καλάς, έτσι, αλλά αυτά πρέπει να τα ξέρεις, να έχεις διαβάσει. Αν έχεις διαβάσει μόνο συγκεκριμένα τσιτάτα ή αυτά που σου γράφουνε, τα βλέπετε, έτσι. Αυτά που γράφουνε για τον ένα, τα γράφουνε και για τον άλλον. Είναι οι ίδιοι που σου τα γράφουνε. Τα ίδια που λένε οι προηγούμενοι, λένε οι τωρινοί και θα λένε και οι επόμενοι. Δεν υπάρχει και πλούτος, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει πλούτος, ακούτε τίποτα καινούριο στην Ελλάδα? Αυτές τις ιδέες, αυτές τις πρακτικές, αυτές τις αξίες που ακούτε εσείς εδώ, όσοι τις ακούτε ή όσοι έρχεστε στα συλλαλητήρια, τις ακούτε, δεν τις ακούτε? Αν δεν υπάρχουν αυτές οι ιδέες, αν δεν υπάρχουν άνθρωποι να καλέσουν τον Φάνη ή οποιοδήποτε Φάνη να πει δύο κουβέντες ελεύθερα, δημοκρατικά, αυτές οι κουβέντες δεν ακούγονται πια. Ναι, εμείς όμως δεν είμαστε άνθρωποι που θα το βάλουμε κάτω. Τώρα, πολύ σημαντικό ερώτημα, σπουδαίο ερώτημα, ίσως είναι το κεντρικό ερώτημα της συζήτησής μας απόψε. Είναι παρόν ο ελληνικός λαός? Να μου σηκώσει ένα στο χέρι για να το κάνουμε και βιωματικό και διαδραστικό. Ποιος πίστευε τον Ιανουάριο στη Θεσσαλονίκη θα μαζευτεί ένα σε ένα εκατομμύριο κόσμος? Ποιος? Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Χαίρομαι που είστε ειλικρινείς και οι υπόλοιποι δεν το σηκώνετε. 10 άτομα σε ένα αμφιθέατρο. Χαίρομαι που είναι η ειλικρίνεια ακόμα μας χαρακτηρίζει. Το όλοι μαζί το φάγαμε, είναι το όλοι μαζί τα φάγανε. Αυτό έχει μεγάλη αξία. Πόσοι πίστευαν ότι στην Αθήνα θα ήμασταν ακόμα περισσότερο? Τότε πιστεύαμε. Στη Θεσσαλονίκη όμως είχαμε απέναντί μας το κράτος, τα κόμματα, την εκκλησία, τα μέσα ενημέρωσης, τα είχαμε όλα απέναντί μας. Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, μαζευτήκαμε ένα και πλέον εκατομμύρια. Μην πιστεύετε τίποτα. Εμείς δεν είχαμε τηλέφωνο εκεί για 3 ώρες. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι εδώ πέρα, ήταν μαζί μου στο συλλαλητήριο. 3 ώρες. Εμένα με είχαν καλέσει να μιλήσω στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και πέσανε τηλέφωνα για να μην μιλήσω. Το ίδιο και στην Αθήνα. Το ίδιο και σε άλλα συλλαλητήρια. Σας το λέω για να ξέρετε τι συμβαίνει. Αλλά να ξέρετε επίσης ότι υπάρχουν Έλληνες που σκέφτονται όπως εσείς. Δεν είστε μόνοι. Εμείς θα κάνουμε τα ανθρώπινα και τα υπόλοιπα θα φροντίσει ο Θεός. Άγιος Παΐσιος. Αν δεν έχουμε κάποιο άλλο ερώτημα. Που είναι πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Ναι, θα μιλήσω εδώ. Για το δημοψήφισμα, υπάρχει όπως ξέρετε ρητό δικαίωμα. Έχουμε το δικαίωμα από τον νόμο και από το Σύνταγμα να ζητήσουμε δημοψήφισμα. Θα κάνουμε στα Σκόπια δημοψήφισμα, αλλά δεν θα κάνουμε σε εμάς. Προφανώς γιατί ξέρετε γιατί δεν θα κάνουμε. Εμείς όμως έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε δημοψήφισμα. Συγκεντρώνονται υπογραφές σε όλη την Ελλάδα, να ξέρετε. Μπορείτε να τις αναζητήσετε ηλεκτρονικά, μπορείτε να υπογράψετε και εσείς. Μην λέτε, α, δεν θα γίνει δημοψήφισμα. Σας επαναφέρω σε αυτό που λέγαμε πριν. Ποιος πίστευε ότι ο Έλληνας θα σηκωθεί για τον καναπέ? Δεν σηκώθηκε που του κόψανε τη σύνταξη και το μισθό. Δεν σηκώθηκε που βάλανε τα παιδιά του τεκμήριο. Τα παιδιά μας είναι τεκμήριο για την εφορία. Πρώην εφορία, όπως ξέρετε. Τώρα είναι ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η οποία υπόκειται σε ξένη διοίκηση. Αυτό δεν είναι ρατσιστικό?